Λευτέρης Γιαννακουδάκης, για πολλούς το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το χώρο της λογοτεχνίας. Ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε μια εποχή που αρκετοί γκρινιάζουν πως δεν γίνεται τίποτα, εκείνος γράφει, διδάσκει και δημιουργεί. Ο Λευτέρης Γιαννακουδάκης όμως είναι και μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με αρκετά ενδιαφέροντα. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο και σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς θέατρο και σενάριο. Το καλό μεσημέρι το συνάντησε στο χώρο του σπιτιού του, όπου και αποτελεί χώρο έμπνευσης για εκείνον. Μας μιλάει για τους αντιήρωες που τον γοητεύουν, τις ιστορίες της ζωής και την κατάσταση του βιβλίου στη χώρα μας. Σχολιάζει και τη γενιά του Δεκέμβρη του 2008, τη γενιά που βγήκε στους δρόμους μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Η επιστήμη της βιολογίας δεν έρχεται σε αντίθεση με το θέατρο και τη συγγραφή. Ναι, σε αντίθεση δεν έρχεται. Είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν άμεση σχέση, αλλά δεν έρχεται σε αντίθεση. Η αλήθεια είναι ότι όταν έπρεπε να αποφασίσω ότι θα σπουδάσω, τότε που ήμουν 18 χρονών, στο Ηράκλειο τα ερεθίσματα ήταν πάρα πολύ λίγα. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90 και δεν είχα ούτε τη δυνατότητα να γνωρίζω τι υπάρχει απ' έξω, αλλά ας πούμε δεν είχα και τη δύναμη να επιλέξω κάτι το οποίο θα ήταν τόσο διαφορετικό. Αποφάσισα να σπουδάσω βιολογία και δεν μου βγήκε σε κακό, καθώς στην πορεία και μέσα στη σχολή, και αυτό θα φανεί ίσως περίεργο, γνώρισα ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που κάνω και που με βοήθησαν πάρα πολύ να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Έχετε δηλώσει ότι η δημιουργική γραφή είναι στήριξη και όχι μαγική συνταγή. Τι εννοείτε? Υπάρχει μια παρανόηση για τη δημιουργική γραφή. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο όρος είναι νέος στην Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί η δημιουργική γραφή στις αρχές του 2000, δεκαετίας του 2000. Και όταν ήρθε, επειδή είναι αμερικάνικο προϊόν, περισσότεροι πίστευαν ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να γράψεις εύκολα και γρήγορα πολύ επιτυχημένα μυθιστορήματα. Δεν είναι έτσι. Η δημιουργική γραφή δεν σου δίνει πραγματικά μια συνταγή την οποία θα ακολουθήσεις βήμα-βήμα και θα φτάσεις σε ένα best-seller. Εσείς από τι εμπνέεστε? Εγώ εμπνέομαι από τα πάντα. Και αυτό λέω και στους μαθητές των εργαστηρίων, ότι παντού υπάρχει μια ιστορία. Μια ιστορία μπορεί να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα κουτί, μπορεί να είναι μέσα σε ένα κήπο πεταμένη, μπορεί να είναι στο δρόμο, μπορεί να είναι παντού. Εμπνέομαι αρκετά βέβαια και από την καθημερινότητα και από τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Και πού γράφετε, ποιος είναι ο αγαπημένος σας χώρος? Ναι, εδώ τώρα είναι λίγο οξύμορο και αυτό. Γράφω παντού. Γράφω παντού, όπου βρεθώ μπορώ να γράψω. Συνήθως γράφω στο σαλόνι. Δεν γράφω σε γραφείο δωμάτιο και μάλιστα έχω καταργήσει να έχω γραφείο δωμάτιο. Είχα στο παλιά, αλλά δεν έγραφα ποτέ εκεί μέσα. Οπότε γράφω και στο σαλόνι, γράφω και στην κουζίνα. Το καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές, έγραφα κάθε μέρα, όταν κοιμόντουσαν οι υπόλοιποι, σε μια ταβέρνα. Ποια ήταν η αφορμή που πρώτη φορά εσείς το νιώσατε αυτό και γράψατε? Ήταν πολύ νωρίς, ήταν στην εφηβεία, πρέπει να ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου, εν ώρα μαθήματος στο σχολείο. Θυμάμαι, κάναμε και ιστορία. Και έγραψα το πρώτο μου ποίημα. Έχετε εκδώσει κάποια από εκείνα τότε? Όχι, όχι. Όχι, από αυτά εκείνα τα πρώτα δεν έχω εκδώσει τίποτα και δεν έχω κρατήσει και τίποτα. Ναι. Κρίμα. Δεν είναι κρίμα, γιατί κάτι πολύ δύσκολο για τον συγγραφέα είναι να πετάει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο πολύ το λένε ότι η δουλειά του συγγραφέα δεν είναι να γράφει. Η δουλειά του συγγραφέα είναι να κόβει κείμενα. Μόνο το ταλέντο αρκεί? Το ταλέντο μόνο δεν αρκεί. Το ταλέντο μπορεί να σε πάει μέχρι ένα σημείο, μπορεί να σε πάει σε ένα πρωτόλιο έργο, το οποίο να είναι ένα ξέσπασμα ψυχής. Από εκεί και πέρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Η τέχνη είναι μια στάση που σε περιμένει να δημιουργήσεις. Εδώ και περίπου 3 χρόνια, ο Λευτέρης Γιαννακουδάκης διδάσκει τη δημιουργική γραφή στο δικό του εργαστήριο συγγραφής που διατηρεί στο Ηράκλειο, La Courturera. Εκεί πέρα διδάσκουμε όλα αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή το πώς χτίζεται πρακτικά ένα κείμενο, το πώς μπορούμε να συνθέσουμε τους χαρακτήρες, τη δομή, την πλοκή, τους διαλόγους, το σκηνικό, μέσα από ασκήσεις, τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν και μέσα στο χώρο, αλλά και έπειτα στο σπίτι τους. Χτυπούν την πόρτα του εργαστηρίου πολλοί κόσμοι? Ναι, εντάξει, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Έρχονται άνθρωποι με εντελώς διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους. Ο καθένας έχει τη δικιά του ανάγκη, έρχονται από νέα παιδιά, από φοιτητές, μέχρι και συνταξιούχοι. Και όμως παρόλα αυτά,
όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι καταφέρουν να φτιάξουν τελικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία αλληλεπιδρά μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις, ανταλλάσσουν κείμενα και τελικά καταφέρουν να δουλέψουν μαζί. Έχετε αγαπημένους συγγραφείς και αγαπημένα έργα? Όποιον και αν πω, θα αδικήσω πάρα πολλούς. Τι γιατί είναι λογικό, μικρός? Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι είναι λογικό ότι ανάλογα τη φάση που βρίσκεσαι και το στάδιο της ζωής σου, υπάρχουν διαφορετικοί αγαπημένοι, αλλά και οι προηγούμενοι δεν απορρίπτονται. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, επειδή ασχολούμαι και με τη συγγραφή, διαβάζω και πολύ νουάρ λογοτεχνία. Διαβάζω αρκετούς Γάλλους συγγραφείς, όπως ο Ζαν Κλοντιζό, όπως ο Πιέρ Μανσέτ. Διαβάζω Αμερικανούς, Τζέιμς Ελρόι, διαβάζω και Έλληνες. Έτσι, μου είχε αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο του Ηλία Μαγκλίνη, Ανάκριση. Υπάρχουν και νέοι άλλοι συγγραφείς, ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, που του διαβάζω και του αγαπώ πάρα πολύ, ο Νίκος Χρυσός. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Όταν ήμουν μικρός, διάβαζα πιο κλασικά πράγματα. Και είναι λογικό, το κακό ή κακό, σε εισαγωγικά, είναι ότι διάβαζα πράγματα που ήταν παράθυρα με την ηλικία μου. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, εκ τη δημοτικού διάβαζα Καζαντζάκη, ήταν λίγο περίεργο. Σταματάει ποτέ η εξέλιξη ενός συγγραφέα? Στερεύει η έμπνευση? Ποτέ. Δεν στερεύει η έμπνευση? Η έμπνευση δεν στερεύει, γιατί δεν στερεύουν τα ερεθίσματα, γιατί δεν στερεύει η διάθεση. Μόνο τότε μπορεί να σταματήσει. Αν κάποιος για κάποιο λόγο αποφασίσει από μια μεγάλη απογοήτευση, είτε συγγραφική είτε οτιδήποτε άλλο, ότι δεν αξίζει. Έτσι, εγώ ακόμα πιστεύω ότι αξίζει. Ετοιμάζεται κάτι αυτόν τον καιρό συγγραφικά? Βεβαίως. Έχω μόλις τελειώσει τη συγγραφή του επόμενου μυθιστορήματος, το οποίο βρίσκεται στις διορθώσεις. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στα χέρια του εκδότη και να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Είναι και αυτό ένα μυθιστόρημα όπως και το προηγούμενο, το οποίο στηρίζεται σε αστυνομική ιστορία, αλλά με αρκετές πολιτικές προεκτάσεις. Πηγαίνει η ιστορία μας ενώ ξεκινάει το Μάιο του 2012, πηγαίνει αρκετά πίσω. Φτάνει στην εισβολή στην Κύπρο το 1974 και στα Ιουλιανά και έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν και γύρω μας και με την πολιτική κατάσταση. Ένας συγγραφέας έχει αγαπημένο δικό του βιβλίο? Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή εγώ δεν ξεχωρίζω κανένα από τα βιβλία μου. Ποιο είναι το πιο ωραίο που έχετε ακούσει από αναγνώστη σας, σχόλιο? Πρόσφατα, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό από ένα νούμερο που δεν το ήξερα. Έτσι, και έγραφε ένα όνομα, είμαι ο Τάδε, σήμερα το πρωί αγόρασα το βιβλίο σας, το διάβασα, ξέρω εγώ, ήταν μεσημέρι. Το διάβασα και πραγματικά αυτό το βιβλίο μου έφτιαξε τη μέρα. Πριν μερικά χρόνια συνεργαστήκατε με τη Βικτόρια Τρέτσιακ στην ταινία Μικρού Μήκους Κύκλοπα στο Τετράγωνο. Θέλω να μου μιλήσετε λίγα για αυτή τη συνεργασία. Είχα γνωρίσει τη Βικτόρια ως μαθήτριά μου, είχε έρθει στα μαθήματα δημιουργικής γραφής και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί ένα ταινιάκι. Το σενάριο το έγραψα εγώ. Είναι η ιστορία ενός μικρού παιδιού, το οποίο έχει γεννηθεί με ένα ελάττωμα, έχει ένα πρόβλημα, έχει χάσει το ένα του μάτι, γενετής γεννιέται με ένα μάτι, εξού και ο τίτλος Κύκλοπας, και αυτό το παιδί νιώθει απομονωμένο. Είναι από μια φτωχική μονογονεϊκή οικογένεια και κάποια στιγμή, αναζητώντας κάποιον άνθρωπο να ταυτιστεί, συναντάει στον δρόμο έναν αναλύτη, ο οποίος έχει και αυτός το ίδιο πρόβλημα. Έχει ένα μάτι, μάλλον έχει καλυμμένο το ένα του μάτι. Και φαίνεται, και αποφασίζει να τον ακολουθήσει και να ταυτιστεί μαζί του. Το σενάριο είχε εγκριθεί από το πρόγραμμα Μικροφίλμ που υπήρχε τότε στην ΕΡΤ. Πλέον δεν υπάρχει ούτε ΕΡΤ ούτε πρόγραμμα Μικροφίλμ. Και χρηματοδοτήθηκε. Τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο. Πρωταγωνίστησε ο Στράτος Τζόρζογλου. Η ταινία είχε πάει στο φεστιβάλ Δράμος, όπου είχαμε πάρει πολύ καλές κριτικές. Πάρεις μαζί σου. Να σε κάνω τι? Οι ιστορίες βιβλίων, η δημιουργική γραφή στο δημοτικό, το βιβλίο του κακού, απολεσθέντα αντικείμενα, Κρήτη, ένα καράβι τρικάταρτο, είναι μερικά από τα έργα του. Κάθε βιβλίο θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα. Είτε είναι ένα ρομάντζο, είτε είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, πολιτικό μυθιστόρημα. Τα Φαντάσματα του Δεκέμβρη είναι ένα από τα βιβλία του που γράφτηκαν με αφορμή την τεραγμένη περίοδο που επικρατούσε στη χώρα μας μετά τα γεγονότα στις 6 Δεκεμβρίου 2008. Ήταν αφορμή τα γεγονότα αυτά σε σχέση με το θάνατο του Γρηγορόπουλου. Ο στόχος μου δεν ήταν να γράψω ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο στόχος μου ήταν να γράψω ένα βιβλίο στο οποίο οι ήρωες να κινούνται
στα πλαίσια του χώρου στον οποίο συνέβαιναν τα επεισόδια εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή και κάποια γεγονότα τα οποία δεν άφησαν κανένα ανεπηρέαστο και ιδιαίτερα δεν άφησαν και τα νέα παιδιά, και επειδή έχω την τύχη να δουλεύω και με νέα παιδιά, μιλούσα πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά και είχα δει την αντίδρασή τους. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι όλοι ήταν οργισμένοι τότε. Όλοι ήθελαν να βγουν στον δρόμο και βγήκαν, και έκανα καλά που βγήκαν, γιατί πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Η δικιά μου ιστορία είναι παράλληλη με αυτά τα γεγονότα και ο δικός μου ο ήρωας δεν είναι νέο παιδί, είναι ένας 40χρονος εκείνη την εποχή, ο οποίος όμως δεν έχει μάθει αυτό που έκαναν τα νέα παιδιά, δεν έχει μάθει να αντιμετωπίζει τους φόβους του, δεν έχει μάθει να βγαίνει αντιμέτωπος στο δρόμο. Η επόμενη μέρα τη δολοφονία βρίσκεται και, όπως είπαμε, όλο τον κόσμο στο δρόμο, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Ο νέος κόσμος, τα νέα παιδιά για πολλές μέρες δεν πήγαν στο σχολείο, έβγαιναν στον δρόμο, θρηνούσαν μεν, αλλά προφανώς περνούσαν και κάποιο άλλο μήνυμα. Είστε σύμφωνος με όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, ο θρήνος συχνά οδηγεί σε οργή, ειδικά όταν ο θρήνος προέρχεται από ένα τόσο άδικο γεγονός. Είμαι υπέρ της αντίδρασης. Είμαι υπέρ της αντίδρασης, ναι. Όσο επικίνδυνο και να ακούγεται να το λέω αυτό σήμερα, είμαι υπέρ της αντίδρασης. Δεν θέλω να, και δεν λέω ποτέ στους νέους, να δέχονται τα πράγματα όπως γίνονται και να λουφάζουν, ας πούμε, στο καβούκι τους. Δεν γίνεται. Χωρίς αντίδραση δεν πάει ο κόσμος μπροστά. Όλα τα πράγματα που έχουν γίνει με αγώνες, με θυσίες. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μιλάω με παιδιά τώρα που είναι σε αυτή την ηλικία, 16-17 χρονών, και τους ρωτάω γιατί το κλείνετε, γιατί βγαίνετε στον δρόμο. Για τον Αλέξη. Ποιος είναι ο Αλέξης? Εκείνο το παιδί. Δηλαδή, έχεις κάτι να πεις, έχεις κάποια οργή εσύ μέσα σου, κρύβεις κάτι, μην το κάνεις επέτειο. Χάνει το νόημά του. Και δυστυχώς βλέπω, αυτό που με στενοχωρεί αρκετά είναι ότι αυτά τα παιδιά του Δεκέμβρη του 8, 6 χρόνια μετά, δεν τα βλέπω πουθενά.